Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οξύτατη διαφωνία επιβεβαιώθηκε αργά τη νύχτα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της Αλβανίας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κάρολος Παπούλιας από τα Γιάννηνα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά για τις γνωστές δηλώσεις περί της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Ο κ. Παπούλιας υποστήριξε, όπως είπε, ότι σήμερα έχουμε πισωγυρίσματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Αλβανία και την ελληνική μειονότητα και κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών να παραιτηθεί. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, πρόσθεσε ο κ. Παπούλιας, που υπήρξε επί πολλά χρόνια Υπουργός Εξωτερικών επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος της οικουμενικής κυβέρνησης και δεν μπορεί να ασκεί πολιτική. Υπάρχει ο δρόμος της παραίτησης, αν δεν ακολουθεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε βία στη δήλωση του τέως Υπουργού. Παραδίδουμε, ανέφερε νυχτερινή ανακοίνωσή της, στην κρίση των βορειοπεριωτών και όλων των Ελλήνων τις δηλώσεις του κ. Παπούλια. Πρόκειται για δηλώσεις από κάθε άποψη απαράδεκτες. Προκαλούν θλίψη και βρίσκονται σε αντίθεση προς το δημόσιο αίσθημα, αλλά και με την πολιτική της σημερινής ελληνικής κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παυλόπουλου, απέφυγε να πάρει θέση στη διαφωνία αυτή. Νύπτων τα σχήρα του, επί του συγκεκριμένου θέματος, ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δηλώσεις των υπουργών της. Έσπευσε πάντως να προσθέσει ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης είναι η προστασία όλων των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού χάρτου των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά οι διαφωνίες των δύο υπουργών δεν εμποδίζουν τον συνασπισμό να πιστεύει στην κυβέρνηση Ζολώτα. Στην παράταση του βίου της κυβέρνησης θα ρίξει όλο του το βάρος ο συνασπισμός, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Προέδρου του Χαρίλαου Φλωράκη. Προέχει για μας, είπε ο κ. Φλωράκης, να υλοποιηθούν οι προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Αντίθετος, σε οποιαδήποτε παράταση εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνάντηση που είχε χθες με τα μέλη του Προεδρείου της ΑΔΔ, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι ατάλευτη η θέση του, όπως ο βίος οικουμενικής κυβερνήσεως πρέπει να λήξει το αργότερο στις 8 Απριλίου. Ο κ. Φλωράκης, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνασπισμού, που τέλειωσε αργά το βράδυ, εκτός από την παράταση του βίου της κυβέρνησης, αναφέρθηκε και στο διάλογο κορυφής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού, αλλά με πολύ συγκρατημένο τόνο. Τα κόμματα μπορεί να μην συμφωνούν στον χρόνο των εκλογών. Συμπλέουν όμως απόλυτα στο θέμα της Χρυσής Ολυμπιάδας. Οι πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 από τη χώρα μας βρίσκουν σύμφωνη ολόκληρη την πολιτική ηγεσία. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό, που έγινε με την πρωτοβουλία του Προέδρου του Οργανισμού Αθήνα 96. Με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την προετοιμασία της Χρυσής Ολυμπιάδας, συμφώνησε ακόμη και ο πρόεδρος του Συνασπισμού Χαρίλαος Φωράκης, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις του για ορισμένα έργα, ενώ ο κ. Παπανδρέου έθεσε θέμα διαφάνειας. Εξάλλου, ο υπεύθυνος του συνολικού έργου καθηγητής της Πολεοδομίας Γεώργιος Κανδύλης χαρακτήρισε την ανάληψη της Ολυμπιάδας από την Ελλάδα μοναδική ευκαιρία για να επιζήσει η Αθήνα. Μέσα στο πνεύμα των συμφωνιών, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές. Και αυτοί φαίνεται πως τα βρίσκουν στις αυξήσεις των ενοικίων. Σύγκληση απόψεων επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών ακινήτων για το θέμα των παλαιών μισθώσεων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δηλώσεις των δύο πλευρών μετά τις πολύ ωραίες συναντήσεις που είχαν χθες με τον Υπουργό Εμπορίου Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Η λύση που και οι δύο πλευρές αποδέχονται είναι για τα ενοίκια εκείνα που βρίσκονται κάτω από το 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων να καλυφθεί η διαφορά και να δοθεί επιπλέον αύξηση ύψους 10 με 12%. Διαφωνία αντίθετα υπάρχει στο θέμα των νεόκτιστων και των μεγάλων διαμερισμάτων. Ο Υπουργός Εμπορίου προτείνει απελευθέρωση των ενοικίων τους, οι ιδιοκτήτες το αποδέχονται, οι ενοικιαστές αντιτίθενται. Έλλειψη τελικής συμφωνίας. Ο Υπουργός Εμπορίου, που χθες απέφυγε να εκφράσει αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, ενδέχεται να έχει και τρίτο κύκλο επαφών με τις δύο ενδιαφερόμενες πλευρές. Συνένεση και από τους έκτακτους των ΟΤΑ. Το πρωί κρίνεται αν θα αυξηθούν κι άλλο ή αν θα αρχίσουν να μειώνονται οι σωροί των σκουπιδιών στους δρόμους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνεδριάσει για να μελετήσει τις δύο εναλλακτικές προτάσεις για ικανοποίηση του αιτήματός τους, τις οποίες υπέβαλε στους εκπροσώπους της χτες ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Κατριβάνος. Το αποτέλεσμα θα είναι αποδοχή μιας από τις προτάσεις ή συνέχιση της απεργίας. Στο μεταξύ, 24ωρη πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιήσουν στις 18 του μηνός όλοι οι έκτακτοι του Δημοσίου Τομέα με αίτημα την μονιμοποίησή τους. Και τώρα τα εξωτερικά νέα. Ουσιαστικά, στρατιωτικός νόμος κηρύχθηκε το απόγευμα σε πολλές περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. Το Προεδρείο του Ανωτάτου Σοβιέτ κήρυξε τον Αγκόρνο Καραμπάχ και ορισμένες άλλες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με την απόφαση αυτή, εκχωρούνται στο στρατό ειδικές αρμοδιότητες, ενώ επεβλήθη απαγόρευση των δημοσίων συγκεντρώσεων. Επίλεκτες δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού έχουν σταλεί σε περιοχές του Αζερμπαϊτζάν για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων, που έγιναν αιτία πρόσφατα να χάσουν τη ζωή τους 33 άτομα. Ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ 300 Αρμενίων και εκατοντάδων Αζέρων έγιναν στο Σομιανόφσκ. Ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Νικολάι Ρίζκοφ δήλωσε χθες ότι αν χρειαστεί η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτικά μέσα και πρόσθεσε: οι Σοβιετικές αρχές δεν θα επιτρέψουν η κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν να εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Ξαβιέ Περές Ντε Κουεγιάρ,
ζήτησε επανάληψη του ενδοκοινοτικού διαλόγου για το Κυπριακό και πρότεινε οι σχετικές συνομιλίες να αρχίσουν στις 12 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη. Σχετική πρόσκληση έχει απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τόσο στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου, όσο και στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Και πάλι στην Ελλάδα με δύο ειδήσεις από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκαν και σήμερα οι εισαγγελικές έρευνες που διεξάγονται για την τρομοκρατία, καθώς και για φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Σχετικά μας ενημερώνει η δικαστική μας ρεπόρτερ Έννη Μαγιάση. Για την υπόθεση της τρομοκρατίας κατέθεσε στον εισαγγελέα εφετών κύριο Δημήτρη Τσεβά ο εκδότης του περιοδικού Αντί κύριος Χρήστος Παπουτσάκης. Η εξέτασή του άρχισε στις 9 το πρωί και διήρκεσε μέχρι αργά το μεσημέρι. Εξάλλου, στον αντισαγγελέα εφετών κύριο Εμμανουήλ Αντωνακάκη, που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, κατέθεσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος κύριος Ευάγγελος Λαγάρας. Η εξέτασή του διήρκεσε μια μισή ώρα. Ολοκληρωτική καταστροφή προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιοτεχνία. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Τσαγκαράκη. Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη σήμερα τα ξημερώματα βιοτεχνία κατασκευής πλαστικών σακουλών ιδιοκτησίας του Απόστολου Καραγιάννη στη διασταύρωση Μετρών 2 και Ιφηγενία στη Νέα Ιωνία. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη ως τώρα αιτία κατέστρεψε ολοσχερώς και τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της βιοτεχνίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση της πυροσβεστικής, οι ζημιές ανέρχονται σε 21 εκατομμύρια δραχμές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν 12 άνδρες, οι οποίοι κατέφτασαν με 5 οχήματα, αλλά δεν πρόλαβαν να σώσουν τίποτε. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό θα έχουμε και σήμερα στην Αττική, αλλά το κρύο θα είναι τσουχτερό. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει τους 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια προάστια η ελαχίστη δεν θα ξεπεράσει το 0. Κυρίες και κύριοι,